Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Αλλαγές στην αγορά των σούπερ μάρκετ φαίνεται πως προκαλεί η κάθοδος της βορειοελλαδίτικης αλυσίδας Μασούτης στην Αθήνα. Περισσότερα θα μας πει η Ελένη Πότη. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Νέες ανακατατάξεις στο χάρτη του λιανεμπορίου προκαλεί η κάθοδος της βορειοελλαδίτικης αλυσίδας σούπερ μάρκετ Μασούτης μέσω της εξαγοράς της μεσαίας τάξης αλυσίδας προμηθευτική. Η προμηθευτική αυτή τη στιγμή έχει 57 καταστήματα, απασχολεί πάνω από 1.000 εργαζόμενους. Μπήκε στο στόχαστρο της Μασούτης το τελευταίο διάστημα. Τελικά οι συζητήσεις βοδόθηκαν. Την ενδιέφερε την αθηναϊκή αγορά η Μασούτης. Εξέταζε το ενδεχόμενο πώς θα κατέβει στην Αθήνα. Τελικά η ευκαιρία δόθηκε. Η έλευση της Μασούτης στην Αθήνα γίνεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στον κλάδο. Είχε προηγηθεί η εξαγορά του Μαρινόπουλου από τον Σκλαβενίτη. Και όλοι λένε, έχουμε συγχωνεύσεις, λένε όλοι ότι η συρρήκνωση ή η δημιουργία ενιαίων σχημάτων στον κλάδο του λιανεμπορίου και ειδικά στο σούπερ μάρκετ θα συνεχιστεί, θα έχουμε μεγαλύτερα σχήματα και πιο ισχυρούς παίκτες στην αγορά. Να πούμε λίγο για τη Μασούτης. Είναι, όπως δήλωσε και ο Διαμαντής Μασούτης, είναι η μεγαλύτερη εξαγορά που έχει κάνει στα 42 χρόνια πορείας της. Η Μασούτης αυτή τη στιγμή ήταν μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, είχε φτάσει μέχρι και Εύβοια. Η παρουσία της, όπως είπαμε, δεν έχει φτάσει προς τα κάτω. Διαθέτει 273 καταστήματα. Αυξάνεται και με τα 57 επίσης της προμηθευτικής. Τα τελευταία χρόνια βραβευτεί ως η εταιρεία με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, βραβεύεται τα τελευταία χρόνια. Είναι leader στη Βόρεια Ελλάδα από τις πλέον γνωστές και αγαπητές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τι γίνεται τώρα με τον ανταγωνισμό? Η έλευση της αλυσίδας στην Αθήνα, όπως είναι λογικό, δημιουργεί ανακατατάξεις και μεγαλύτερο ανταγωνισμό και ανησυχία στους υπόλοιπους παίκτες της αγοράς. Αυτό δεν είναι καλό για μας? Αυτό φυσικά είναι πολύ καλό για τους Έλληνες καταναλωτές, γιατί εκτιμούν ότι οι προσφορές στο ράφι θα συνεχιστούν. Υπήρχε μια τάση το 2017, συνεχίζεται το 2018. Είναι εκεί που θα κριθεί και το στοίχημα. Σε ποιο ράφι θα καταλήξουν οι καταναλωτές? Αρκεί να σημειώσουμε ότι μόνο για το 2018 έχουν προϋπολογίσει να πρημοδοτήσουν τις προσφορές τους οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ με πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η τάση λοιπόν αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και θα κορυφωθεί προκειμένου να κερδίσουν τους καταναλωτές οι αλυσίδες. Κατά τα λοιπά, και οι υπόλοιποι παίκτες διευρύνουν το δίκτυό τους, ενδυναμώνουν τη θέση τους στην αγορά. Κρίνεται λοιπόν το στοίχημα ποιος θα κερδίσει τη μεγαλύτερη μερίδα της πίτας. Να πούμε τώρα λοιπόν ότι το τελευταίο, ότι το λιανεμπόριο τροφίμων συμβάλλει πολύ στην απασχόληση, στην τόνωση της απασχόλησης. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα στο 2017 έχει προσθέσει τουλάχιστον 6.000 θέσεις νέες εργασίας. Η διεύρυνση του δικτύου φέρνει προσλήψεις προσωπικού. Όλα αυτά τα χρόνια, από την αρχή της κρίσης, από το 2010 μέχρι και το 2017, έχουμε μια αύξηση της απασχόλησης κατά 10, πάνω από 10% μάλλον, στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, όταν γενικά στο λιανεμπόριο η τάση είναι πτωτική. Έτσι, το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 20.000 εργαζόμενους ότι έχουν προστεθεί αυτή την τελευταία επταετία στον κλάδο των σούπερ μάρκετ.